ως επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο δεν ισχύει σε όλα αυτά. Είναι ο κανόνας. Όταν μιλάμε για τον κανόνα, δεν μιλάμε για το 100%, αλλά μιλάμε για αυτό που είπαμε προηγουμένως για το κύριο. Δηλαδή, ρεύμα. Πρέπει να σας πω, για να βγάλω και τον πόνο μου, ότι διαβάζω καμιά φορά το Στάθη ή το Λιγερό και θέλω, πώς το έλεγε, να πηδηχτώ από το παράθυρο. Ναι, λοιπόν, ξέρετε, και δεν το κάνω. Κοιτάξτε, ναι, όμως. Διότι έχουμε. Το κύριο άρθρο που είναι η άποψη της εφημερίδας, ναι, το γράφουν κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι εκφράζουν αυτή την άποψη και αυτή η άποψη συμπλέει κατά κανόνα. Ναι, λοιπόν, αλλά όταν η εφημερίδα αφού έχει 5-6 άρθρα. Με συγχωρείτε. Είστε έξω από τα δεν μέσα. Είναι έτσι. Σοβαρά. Ναι, ναι. Εσείς είστε οι μέσα. Εφημερίδες ήμουν. Οι εφημερίδες. Με συγχωρείτε, άλλο θέλω να πω. Να σας το ξέρω. Πω, ξέρω. Πληροφοριακά. Λοιπόν, έχουν εκδοτική πολιτική. Λοιπόν, το 1,5 λεπτό είναι δικό μου, κύριο Κάψη. Παίρνει και το λεπτό μου, κύριο Κάψη. Όχι. Γιατί έχει πάρει άλλα πράγματα. Πήρε την ΕΡΤ, α πούμε, αλλά θα μου πάρει και το 1,5 λεπτό. Δεν πήρα την ΕΡΤ. Λοιπόν. Να συνεχίσω. Λέω λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, τα μέσα επιτέθηκαν με αγριότητα σε οποιαδήποτε άλλη άποψη, σε οποιαδήποτε διαφορετική φωνή. Τη συκοφάντησαν. Προσπάθησαν να την εξαφανίσουν. Γι' αυτό ακριβώς έχουν υποστεί τέτοια καθίζηση. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, στην προεκλογική περίοδο του 2012, ότι τα θέματα τα οποία υπερπροέβαλαν τα μέσα επικοινωνίας, αυτά τα λεγόμενα, όπως τα είπε η κυρία Κλοκούρη, εγώ επιμένω mainstream και θα σας πω γιατί άλλη ώρα, του κυρίου ρεύματος, την εγκληματικότητα, τις μειώσεις των μισθών, το μεταναστευτικό και τη στρατηγική των κομμάτων που εδώ δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ξέρετε ποια θέματα έπαιξαν λιγότερο και από τις εκλογές του 9, λιγότερο και από τις εκλογές του 7. Τη διαφθορά στη χώρα, το έλλειμμα, την αναγκαιότητα θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, τη φτώχεια, την ακρίβεια και την ανεργία, τη φοροδιαφυγή και την αυτοκτονία. Κύριε Κάψη, γνωρίζετε αν υπάρχει κανάλι, αν υπάρχουν κανάλια που απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κάνουν αυτοκτονίες. Ξέρετε πόσες ήταν οι αυτοκτονίες κατά την περίοδο που μελετήσαμε. Μηδέν. Ως θέματα των ειδήσεων. Κάνετε λάθος. Νομίζω ότι συνέχεια αναφέρεται και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ εφημερίδα. Κατά την προεκλογική περίοδο στην τηλεόραση. Μα δεν μιλάμε για τηλεόραση. Το 2012-2013. Παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι μια εφημερίδα, το βασικό τη στοιχείο είναι να κρατήσει την επαφή με του αναγνώστε. Δεν μιλάμε για τι εφημερίδε μόνο, κύριε Κάψη. Και για τα κανάλια. Μα μιλάτε μόνο για τι εφημερίδε. Οι σοβαρέ εφημερίδε έχουν εκδοτική πολιτική. Και όταν. Μα αφήνετε να τελειώσω. Όταν έρχονται σε αντίθεση με την εκδοτική του πολιτική, έρχονται σε αντίθεση με τον εαυτό του. Και άρα, ακόμη και το κύριο άρθρο δεν γράφεται.